άνθρωποι. Να ανεβαίνω σκαλιά, να χτενίζω μαλλιά. Δεν αξίζει στα αλήθεια ο κόπος. Ας καθίσουμε εδώ, να με δεις να σε δω. Θα σπεράσει η βραδιά, όπως όπως. Αγκαλιά εγώ κι εσύ, στα βαζούρια. Πολλές φορές η ανατροπή γίνεται και μέσα στο ίδιο ρεφρέν. Θα σας πω πώς, ας πούμε. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω. Ήταν τα αγαπημένα τραγούδια των μανάδων και των πατεράδων μας της δικής μου σειράς. Τέτοια τους άρεσαν και αγαπούσαν. Κι έτσι κουτούσαν και το μήλο μέσα στο κόκκινο κρασί και έγιναν ο ένας «Μας φτάνει μόνο» και ακούγαν οι θήθειες, έτσι ήταν οι γιορτές. Αλλά μετά, επειδή μεγαλώσαμε και θέλαμε τέλος πάντων να υπάρξουμε κι εμείς κάπως, τους αμφισβητήσαμε και μαζί με αυτούς και τη μουσική που ακούγανε και τους συνθέτες που ακούγανε. Εδώ, το 72, όχι εδώ, στην πλατεία Βικτωρίας παίζαμε πρώτα στο Ροντέο Κλαμπ πριν έρθουμε εδώ πέρα και ήρθανε ένα βράδυ η Σοφία Βέμπο με τον Τραϊφόρο. Ήτανε γείτονες μέσα στην Κυψέλη μέραν, έτσι. Οπότε ενδιαφερόντουσαν προφανώς για την νεολαία. Εγώ δε ήμουν πολύ νέος, πολύ ανόητος, πολύ αγενής. Και αντί τέλος πάντων κάπως τους καλωσορίσω, ξέρω εγώ να στείλω ένα ποτήρι, ένα ποτό να πιούνε, κάτι να πω τέλος πάντων. Σε ένδειξη ανεξαρτησίας του πνεύματος ο γελίος. Δεν έκανα τίποτα απολύτως και έπαιζα το πρόγραμμά μου. Και ξαφνικά τους βλέπω σηκώνονται και φεύγουν. Ρωτάω τον Γιακουμέλο, τον μπαμπά των παιδιών που έχουν τώρα το κύτταρο. Πρώτα του είχε ο μπαμπάς τους και ήτανε δούλευε και στο Ροντέο Κλαμπ. Λέω, τι έγινε, λέω. Τι σηκώθηκαν και φύγανε. Μου λέει, κοίτα, έλεγε εκείνο το η σωματική ανάγκη και πολεμήσαμε και μα φύγει μια σωματική ανάγκη και πάει μια σωματική ανάγκη. Και μετά είπε και εκείνο το άλλο, τα ολιτά σημαία παράλληλα και αφήνω μια κορδί και αφήνω μια κορδί. Και τη λέει, λέει ο Τραϊφόρος, Σοφία, πάνε να φύγουμε, θα μα χέσουν. Είχανε χιούμορ. Είχανε χιούμορ. Και οι γονείς μας και οι συνθέτες τους. Περάσανε δύο πολέμους. Καταστροφές έναν εμφύλιο και σταθήκανε όρθιοι. Σε συναντήσεις σαν κι αυτές σήμερα συνήθως λέμε μεταξύ μας να είμαστε καλά, να είναι καλά τα παιδιά μας. Ναι, χρειάζεται όμως και ένα τούνελ του χρόνου, ένα κομμάτι σκέψης και προς τους γονείς μας για να ολοκληρωθεί αυτό. Ναι, ξέρετε, εδώ πέρα μια φορά θα σας αρέσει αυτό, πιστεύω που θα σας πω. Είχε πάει, μέσα στην κατοχή μιλάμε, οι αλήθειοι άνθρωποι ήταν, μέσα στην κατοχή. Έχει πάει ο Σουγιούλ στο σπίτι του Σακελάριου και ψέλει και μας τορεύουνε κάτι στίχους. Εντάξει, περνάει η ώρα, ξεχαστήκανε και έχουν πέσει στην απαγόρευση της κυκλοφορίας. Τι θα κάνουμε τώρα, αλαγκέρ, κομαλαγκέρ, ένα κονιάκ, έχουνε βγάλει κάτι στραγάλια, μια τράπουλα. Παίζουνε, μα πάει 11, πάει 12, πάει 1, πάει 2, έχουνε πήξει. Να κάνουμε κανένα αστείο, να κάνουμε καμιά φάρσα. Να πάρουμε το Λαλάκι, τον Χερόπουλη, που είναι ο τρίτος της παρέας. Το παίρνουν 3 ώρα το πρωί τώρα μιλάμε. Κοιμάσαι ρε ύπνε, τι έγινε, λέγω. Τι έγινε, φεύγουν τα καθάρματα, φεύγουν οι Γερμανοί, φεύγουν τα καθάρματα, λέγω. Μα δεν ακούς τον κόσμο που χτυπάει καμπάνες. Δεν ακούει τίποτα, αλλά έχει υποβληθεί. Ναι, ακούω. Λέ. Έχουν βγάλει σημαίες στα μπαλκόνια. Ναι, λέγω, πάω να βγάλω και εγώ τη δικιά μου, άντε γεια σου. Του λέει ο Σιούλ, κοίταξε, ξαναπάρτε να μην κάνει καμιά βλακία εδώ, για την δουλειά σου, ξαναπέρχεται. Χερχερόπουλος. Γεια. Sprechen Sie Deutsch. Nicht sprechen. Parlez-vous français. Ο Χερόπουλος μιλάει τέλεια γαλλικά, αλλά τώρα λέει εμπέ. Κοιτάξτε, εδώ Βουγιούκας. Επίσημος μεταφραστής της Γκεστάπο. Από τα γραφεία της Γκεστάπο σας παίρνει. Τι θέλετε. Ακούσαμε ορισμένας ομιλίας. Τι ομιλίας.
Να φύγουν τα καθάρματα, να φύγουν τα καθάρματα. Δεν ομίλουν, οίκουν μόνο, οίκουν. Και ποιος ομίλει? Αλέκος Ακελάριος Ιθάκης 5 τρίτος όροφος. Μας έδωσες ρε πούστη. Μετά από χρόνια γνωριστήκαμε εδώ στη Φωκίωνος Νέρη. Μα αλήθεια κύριε Λαλάκη, έτσι είπατε στους φίλους σας? Όχι παιδί μου Διονύση, εγώ δηλαδή αν δεν λήφθημαι ότι επρόκειτο περιφάρσα. Έκαμα ένα αστείο, αλλά δεν έχουν χιούμορ αυτά. Λοιπόν, να ζήσουμε να θυμόμαστε. Να αφιερώσουμε στη μνήμη των γονιών μας, με την άδειά σας, το επόμενο ωραίο τραγουδάκι του Σουγιούλη. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και στην καρδιά μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με τυλίγει τα αγριωτά γέρη να έρθεις και εμένα φιλί ζεστό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερωθώσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό σκοτάδι. Με τα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Φώσουν για λίγο κι ας χαμώσουν μετά. Πού να σε λάθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούν το ντουετάκι του στο γνωστό τα βήματά μας να ξαναπούνε. Πού να σ' ενάρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να με γλιτώσεις απ' το χαμό κι από του κόσμου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Thank you.